Λοιπόν, στο λίγο χρόνο που μας απομένει, θα πάμε να συζητήσουμε για τις τιμές των ενοικίων, οι οποίες ακολουθούν συνεχή ανωδική πορεία. Είναι ο κύριος Γιώργος Μουσκίδης κοντά μας, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Τηλεφωνικώς είναι μαζί μας η κυρία Αντωνία Φράγκου, είναι πρόεδρος της ΠΟΦΕΝ. Καλή σας μέρα, κυρία Φράγκου. Καλημέρα. Κυρία Φράγκου, μας ακούει? Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε μαζί σας, κύριε Μουσκίδη. Είδαμε ακριβώς και τον τιμοκατάλογο με τα ενοίκια. Είναι πραγματικά τιμές φαρμάκι, θα μπορούσε να πει κάποιος. Ωραία. Επειδή δεν μου αρέσει να γενικολογώ γενικά. Κοντεύουν τώρα η νέα σχολική χρονιά, η νέα ακαδημαϊκή χρονιά και σίγουρα κάποιες συστάσεις που έχω προς τους φοιτητές πριν να καταλήξουμε στα νούμερα είναι πρώτα απ' όλα να ψάξουν έγκαιρα. Να μην περιμένουν τελευταίες μέρες πριν να ξεκινήσει το πανεπιστήμιο να τρέξουν να τα βρουν. Καλά, επειδή. Διότι φυσιολογικό. Οι τιμές είναι αυξημένες γενικότερα. Είναι γενικότερα, αλλά τις τελευταίες ημέρες αυξάνονται περισσότερο. Είναι φυσιολογικό. Όταν έχω 10 διαμερίσματα να νοικιάσω και έχω 10 διαθέσιμα. Όταν αυξάνεται η ζήτηση, μειώνεται η προσφορά, ναι, στην τελευταία στιγμή. Μειώνεται η προσφορά, άμα νοικιάσω τα 9, για το 10 το. Αλλά ας ξεκινήσουμε με την υφιστάμενη κατάσταση. Η υφιστάμενη κατάσταση. Να πω ότι οι φοιτητές μας έχουν αρκετές επιλογές. Και δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στα καινούργια μονάδια που υπάρχουν σε απόσταση 200 μέτρα από τα πανεπιστήμια. Οι επιλογές ποιες είναι? Υπάρχουν πρώτα απ' όλα μια νέα φουρνιά φοιτητικών εστιών. Για να δώσω ένα παράδειγμα, στη Δυτική Λευκοσία, που είναι το Πανεπιστήμιο Λευκοσία, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο κλπ. Και οι νέες ιατρικές σχολές, μπήκαν περίπου 1.000 νέα δωμάτια από φοιτητικές εστίες τα τελευταία 1-2 χρόνια. Ναι. Που είναι σημαντικό αριθμό. Με τι τιμές? Οι τιμές των φοιτητικών εστίων, θα δώσω έτσι, θα γενικολογήσω λίγο, γύρω στα 500 ευρώ παίρνεις ένα δωμάτιο από 22 μέχρι 26 μέτρα περίπου και σου παρέχονται τα πάντα. Και είναι ποιότητας ξενοδοχείου. Ναι. Δηλαδή θα πάρεις το ρεύμα σου, περιλαμβάνεται στην τιμή, το νερό, ίντερνετ, κανάλια τηλεοράσεων, δεν έχει κοινόχρηστα. Κύριε Μουσκίδη, οι εστίες είναι αρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες, είναι το πρώτο. Και να πάμε στο άλλο. Διότι δεν είναι το πρόβλημα, είναι οι εστίες και οι τιμές των εστίων. Ναι. Βλέπω τιμές ενός υπνοδωματίου, έτσι, διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της Λευκωσίας, είναι των εκτιμητών αυτές οι τιμές, 450 με 550 ευρώ. Περιοχή Στροβόλου από 450 έως 600 ευρώ, Αγλαντζά μέχρι 500, Ακρόπολη μέχρι 650, Έγκομη μέχρι 700 ευρώ, ενός υπνοδωματίου. Μακεδονίτισσα μέχρι 600 και Λεκατάμια μέχρι 500. Και αντιλαμβάνομαι ότι λέει από 450 έως 700 ή έως 600, ανάλογα και με την κατάσταση του διαμερίσματος, σωστά? Μάλιστα. Μπορεί να βρει κάποιο. Συγγνώμη που δεν θα σου απαντήσω ευθέως. Ναι. Αλλά γιατί? Επειδή ήμουν και εγώ φοιτητής. Ναι. Και τα παιδιά μου και τα παιδιά των φίλων μου. Εγώ δεν ξέρω κανένα φοιτητή στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, στην Αγγλία, στη Γαλλία που πάνε και σπουδάζουν, ακόμα και στην Αμερική, που να μένει μόνο του ένα μονάχα. Εγώ δεν ξέρω κανένα φοιτητή. Ξέρετε κάποιο φοιτητή που πήγε να σπουδάζει στο εξωτερικό και να μένει μόνο του ένα μονάχα? Εγώ μένα μόνη μου πάντως. Μπράβο, είσαστε από τις λίγες εξαιρέσεις. Όχι, εγώ είμαι περισσότεροι με εγώ και τα παιδιά μου και τα παιδιά φίλου μου είμαι σε διάρκεια, τριάρκεια μαζί με 2-3 άλλους φοιτητές. Ή εμένα σε ειδικέ φοιτητικέ αιστείε που έχει ένα δωμάτιο των 20 μέτρων. 20-25 αν επιλέξουν κάποιοι. Τώρα, εάν αυτοί που έχουν την ευχαίρεια την οικονομική έχει σημασία αυτό που λέτε. Εάν επιλέξουν. Που κάποιοι το κάνουν, εν πάση περιπτώσει. Δεν μένουν έτσι, όλοι μόνοι τους. Ναι. Αν έχουν την οικονομική ευκαιρία στα Σταυρού, να μένουν μόνοι τους, κανένα πρόβλημα. Συζητούμε όμως για τον μέσο Κύπριο ή των φτωχών Κύπριων. Θα λυθεί το πρόβλημα. Εκτός του ότι θα μοιραστούν, εντάξει, θα μοιραστούν επιτρέψετε. Οι φοιτητές που θα μένουν μαζί, ένας, δύο, τρεις, το ενίκιο. Αλλά κατά τα άλλα θα αλλάξει κάτι έξω. Ναι, αν μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή εισαγωγή, μια ανάλυση, διότι σταματήσετε πριν να κάνω τις εισηγήσεις μου προς τους φοιτητές. Ελπίζω να μας ακούν και οι γονείς τους, διότι οι φοιτητές τέτοια ώρα μπορεί να μας ακούν. Ωραία. Εγώ αν ήμουν φοιτητής και πήγαινα σήμερα στο Πανεπιστήμιο πρώτη χρονιά, θα πήγαινα πρώτα απ' όλα στο Πανεπιστήμιο για να δω ποια λεωφορεία φεύγουν από εκεί. Αν δεν είχα αυτοκίνητο, διότι αυτοί που πρέπει να μένουν κοντά στις φοιτητικές εστίες είναι αυτοί που δεν έχουν αυτοκίνητο. Που είναι λίγοι φυσικά, αλλά υπάρχουν αυτοί. Ειδικά κοπέλες, θα έλεγα, συνήθως αποφεύγουν να έχουν αυτοκίνητο.
Δεν υπάρχει όλο να είμαι στα 100-200-300 μέτρα από το πανεπιστήμιο. Πια στο λεωφορείο πηγαίνει να δει τι επόμενε 2-3-5 στάσει, απόσταση 1-2-3-4 χιλιόμετρα, και δε τι υπάρχει. Δε τη γειτονιά να σου αρέσει και δεν σου αρέσει, και πιάσει ένα μονάρι, αν πρέπει να πάρει μονάρι, σε 3 χιλιόμετρα από το σχολείο. Και πιάνει το λεωφορείο κάθε πρωί και πηγαίνει. Γιατί πρέπει όλοι να μένουμε κολλητοί πα στα πανεπιστήμια. Αλλά θέλετε να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Όχι, είναι γενικότερα το θέμα. Μπα, είπατε για τα μονάρια, όλοι. Τα μονάρια οι τιμέ που είπετε. Για σωστά. Ωραία. Να πάμε σε ένα νεαρό ζευγαράκι. Μάλιστα. Που είπατε προηγουμένως, άμα είναι φτωχή οικογένεια, λέτε, είναι μεσαία οικογένεια, τι πάει να νοικιάσει μονάρι. Μια οικογένεια που θέλει να νοικιάσει για να ζήσει η ίδια, για να μπορεί να έχει ένα τσεραμίδι, να πάει και λέντε. Βλέπω τις τιμές. Κέντρο Λευκοσίας, 2 υπνοδωμάτια, 700 με 900 ευρώ. Περιοχή Στροβόλο, 650 με 750 ευρώ. 600-700 τι πάει λέγοντας, έγκομη μέχρι 950. Μέχρι 800 στην Ακρόπολη, να μην πάω στη Λεμεσό, που οι τιμές είναι. Μάλιστα. Τι να λέμε τώρα. Δεν διαφωνούμε για τις τιμές. Είναι πάρα πολύ ψηλά οι τιμές για διαμερίσματα. Ναι. Είναι οι ίδιες τιμές που υπήρχαν το 2010. Πριν 10 χρόνια δηλαδή. Τότε γιατί είναι τα ψηλές. Ήταν την εποχή των Παχουλών Αγελάδων, ήταν λίγο πριν την κρίση. Σουζούμαστε για την κρίση τότε, ναι. Το 2011 ξεκίνησε με το Μαρί, το 2013 διαλυθήκαμε. Αλλά λέω ότι το 2010, το 2009, το 2008, αυτές είναι τιμές των ενοικίων. Αλλά δεν είπε κανένας τίποτα. Τώρα επειδή ανακάμπτουν οι τιμές, και ανακάμπτουν και οι μισθοί, ανοίγει το παζάρι, η οικονομία πάει καλύτερα ευτυχώς, και το όπρε συζητούμε για το Κυπριακό καλό. Αλλά είναι η καθημερινότητα που ενοχλεί τον κόσμο. Καθημερινότητα λέει ότι πρέπει να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα που υπάρχουν. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι ίσως να μην συμβαδίζουν τα εισοδήματα με τα ενίκια. Άμπρα. Δεν τα εισοδήματα. Κυρίως τα εισοδήματα και αυτοί τα ενίκια. Στην αγορά των ακινήτων. Βιώσαμε την περίοδο που μας έχετε προαναφέρει και μια μεγάλη φούσκα. Και επειδή ούτε εσείς θα θέλατε ως επιχειρηματίες, αλλά ούτε και ο κάθε πολίτης που μας ακούει να βιώσουμε ξανά παρόμοιες καταστάσεις με τις γνωστές συνέπειες, θα θέλαμε να μας πείτε αν αισθάνεστε με αυτές τις τιμές αν είμαστε κοντά στο να βιώσουμε μια νέα παρόμοια κατάσταση. Θα βιώσουμε φούσκα. Τούτο είναι σίγουρο. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε αυτό. Όχι διότι υψηλές οι τιμές των ενοικίων. Θα βιώσουμε φούσκα επειδή στην Κύπρο δεν έμαθαμε να λύγουμε προβλήματα. Ωραία. Και αν τα προβλήματα. Υπάρχουν στρεβλώσεις αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και στρεβλώσεις και προβλήματα πολλά τα οποία θα μας ξαναφέρουν φούσκα και θα ξανασπάσει η φούσκα στα μούτρα μας. Δώστε μας την εικόνα. Για αυτό το κομμάτι. Πώς θα γίνει η φούσκα. Ναι, πείτε μας. Αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση και τα κόμματα και οι πάντες λένε ότι υπάρχει έλλειψη καινούργιων διαμερισμάτων στην αγορά. Ετρέξαν όλοι να τα χτίσουν. Σε όποια γειτονιά πάει, θα έχει σε κάθε δρόμο ένα ή δύο νέα χτίσματα που υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα. Τι είναι το πρόβλημα, δεν βγαίνουν σύντομα οι άδειες οικοδομής. Δηλαδή, πάω, αγοράζω εγώ σήμερα ένα οικόπεδο, θα καταφέρω να ξεκινήσω χτίσμα σε 18 μήνες, σε 12 μήνες, το πιο σύντομο, και να τελειώσω το χτίσμα μου σε 3 χρόνια. Τι θα γίνει τότε, όταν όλοι καταφέρουν να τελειώσουν. Μέχρι τότε. Θα κατακλειστεί αγορά. Θα κατακλειστεί αγορά με καινούργια, θα πέσουν οι τιμές, θα χρεοκοπήσουν αρκετοί developers. Οι τράπεζες. Θα τρέχουν οι τράπεζες να τα εισπράξουν, ο κόσμος που να αγοράσει. Γραφειοκρατία. Δηλαδή θα ξαναζήσουμε ακριβώς το ίδιο σκηνικό με τώρα που μας περιγράψατε. Γιατί δεν λύσαμε το πρόβλημα. Γιατί κάπως έτσι ξεκίνησε η οικονομική κρίση, κύριε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει γρήγορη ανταπόκριση της αγοράς στις ανάγκες. Όταν θέλω σήμερα τα διαμερίσματα, αλλά να τα δώσω σε 3 χρόνια, υπάρχει τούτη η χρονική καθυστέρηση η οποία δημιουργεί μας το πρόβλημα. Τη διαπίστωση την κάναμε και τότε. Γιατί δεν τη λύσαμε. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε τους κρατικούς λειτουργούς. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και σκοπιμότητα, υπάρχει και αδράνεια, υπάρχει και γραφειοκρατία, ενώ όλα αυτά τα κακά κομματοκρατία. Και ολοκληρώστε αυτό που θα λέγατε, γιατί θα πρέπει να πάμε και στην κυρία Φράγκο από την Ποφέν για να κλείσουμε. Άρα, το τι θα έλεγα εις ανησυχήσεις προς τους φοιτητές μου, για να πάμε πίσω, είναι: πρώτα, κοιτάξτε έγκαιρα. Δεύτερον, κοιτάξτε να βρείτε κάποιους άλλους να μοιραστείτε ένα διαμέρισμα πιο μεγάλο που είναι πιο φτηνό. Τρίτον, είτε έχετε αυτοκίνητο είτε δεν έχετε, ψάξτε κάπου μακριά από τα πανεπιστήμια, πιάστε το λεωφορείο, χρησιμοποιήστε τα μέσα. Τέλος πάντων, θα πούμε με την κυρία Φράγκου καλύτερα. Πάμε στην κυρία Φράγκου, την πρόεδρο της ΠΟΦΕΝ, για να δούμε πόσο ανησυχούν οι φοιτητές για αυτά τα ενίκια και τι κάνουν ήδη ακριβώς για να βρουν λύσεις και να
βοηθηθούν και οι ίδιοι, εν πάση περιπτώσει, και οι οικογένειες τους και οι γονείς τους. Κυρία Φράγκου, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, σας ακούμε. Επειδή έχω ακούσει τη συζήτηση, να πω να πω ότι εμείς έχουμε διαπιστώσει το πρόβλημα τα τελευταία περίπου 2 χρόνια. Και δεν έχουμε βρει κάποια λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο έχει γίνει βραχνάτια τους φοιτητές. Το να πάνε μακριά από τα πανεπιστήμια μπορεί να είναι μια καλή λύση, όμως δεν χαμηλώνουν τα ενοικία, γιατί ακόμα και σε περιοχές που δεν υπάρχουν κοντά πανεπιστήμια, το πιο φθηνό για ένα δωμάτιο με δύο, για ένα μονάρι, διαμέρισμα με δύο ευρωδωμάτια, ναι, είναι 700 ευρώ. Δηλαδή πάλι ένα φοιτητής επομίζεται το κόστος 350 ευρώ τουλάχιστον έξω. Οι λογαριασμοί του ρεύματος, νερού και ίντερνετ. Και μεταφορικά μετά. Και κοινόχρηστα. Και, και κοινόχρηστα και μεταφορικά. Για μας είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε πάρα πολλές φορές και στο Υπουργείο και με διάφορους φορείς και μας είπαν ότι λειτουργεί με τον νόμο της αγοράς και της ζήτησης. Έχουμε κάτι στο τραπέζι, έχουμε μιλήσει και έχουμε δώσει πρακτικές λύσεις για το πώς μπορεί να επιληθεί το πρόβλημα. Ωστόσο, δεν υπάρχει. Μπορούμε να τις ακούσουμε. Μπορούμε να τις ακούσουμε. Έχουμε πει ότι πρέπει να γίνουν υποδομές για περισσότερες εστίες, όπου ουσιαστικά θα χαμηλώσει η προσφορά. Θα αυξηθεί η προσφορά, θα χαμηλώσει το κόστος. Θα μειωθεί η ζήτηση. Ακριβώς, θα χαμηλώσει το κόστος. Και έχουμε μιλήσει και για φοροδιευκολύνσεις σε ενοικιαστές όταν θα έχουν φοιτητές. Μάλιστα, κινήτρα. Για να. Φορολογικές ελαφρύνσεις ουσιαστικά στους ενοικιαστές, στους ιδιοκτήτες ακινήτων, ναι, που θα διαθέτουν τα ακίνητά τους σε φοιτητές. Πολύ καλή η πρόταση. Μάλιστα, αυτό ήδη υπάρχει το μοντέλο Μουσκή στην Ευρώπη, όπως προανέφερε και κύριος Μουσκίδης. Ναι. Και ο κύριος Μουσκίδης, υπάρχει το θέμα της Αγγλίας, που εκεί υπάρχει έναν exemption council tax, το οποίο προνοεί αυτά τα κίνητρα για τους ίδιους τους ενοικιαστές, στο να έχουν φοιτητές στις υποδομές τους. Μάλιστα. Είναι πολύ διαφορετικό το σύστημα. Στη Βρετανία έχει και πάρα πολλές εστίες, δίνονται αρκετές, έχουν και κίνητρα για τους ιδιοκτήτες. Υπάρχουν και υποδομές στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που εδώ δεν υπάρχουν. Μεταφορά. Άλλο πρόβλημα. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Γιατί μιλούμε να πηγαίνουν στα με λεωφορεία στα σπουδαστικά κέντρα, όμως δεν υπάρχουν οι γραμμές και οι υποδομές για να γίνει αυτό. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα που έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές από την ίδια την Ομοσπονδία. Πρέπει να κάνετε τον γύρο της Λευκωσίας, για παράδειγμα. Μιλάμε για Λευκωσία, για να πάτε στο Πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχουν απευθείας διαδρομές που θα σας διευκολύνουν κτλ. Ακριβώς. Δεν υπάρχει, για παράδειγμα, από τη Λαγκαδά μια Στρόβολο για να πάει κάποιος έγκο μια απευθεία. Μάλιστα. Με σωστό, μια γραμμή. Σωστό. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα σας έχουμε και εδώ στο στούντιο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φράγκου. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μουσκίδη, είναι πολλά τα προβλήματα και έχουν δίκιο. Και άμα δούμε τις τιμές, ακόμα και διάρρη να νοικιάσουν και τα μοιραστούν, τα ίδια έξοδος βγαίνουν. Αγαπητή Σταυριανή, δεν διαφωνούμε ποσός. Εμείς δεν έχουμε κάτι να μοιράσουμε με τους ενοικιαστές ή με τους φοιτητές ή τους γονείς τους κτλ. Εμείς το τι λέμε είναι ότι αν η πολιτεία αποφασίσει ότι θέλει να βοηθήσει τους φοιτητές μας, έχει πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι αυτός που ανέφερε η κυρία Φράγκου. Φορολογικές ελαφρύνσεις. Κάποιου είδους κίνητρα στους ιδιοκτήτες για να βάλουν τους μέσα στα φοιτητές. Όπως είναι φορολογικές. Εμείς δουλεύουμε αντίθετα. Γιατί συνέβη τελευταίως, ήταν και έκαναν αντικίνητρα στους ιδιοκτήτες για να ανεβάσουν τα ενοίκια. Ήταν και έβαλαν μας και εσύ πάνω στα ενοίκια τώρα. Ναι, ναι, ναι. Έξω αν το έχετε υποψή. 1,5% όπως είναι. 1,7% για να είναι 2,6%. Τούτο με τα κοιλιά. Αν μου στοιχίζει έναν παραπάνω, δεν μπορούμε να κάνουμε. Να προσθέσουμε παραπάνω. Το ίδιο υπάρχει και με το ενοικιοστάσιο. Το ενοικιοστάσιο, τα μισά κίνητα. Τι έγινε με εκείνη την υπόθεση? Τίποτε. Να γίνει ένα νομοσχέδιο, να γίνει μια τροποποίηση του νόμου. Αναμένουμε, έμεινε εκεί στο συστάδιο τη Βουλή. Αλλά λέω το ενοικιοστάσιο τι δημιουργά, τι πρόβλημα δημιουργά. Ότι τα μισά κίνητα στο ενοικιοστάσιο έμειναν σε πολύ χαμηλέ τιμέ και φυσικά οι ενοικιαστέ δεν είναι τρελοί να σιωθούν να φύγουν. Οπότε τα ελεύθερα είναι τα άλλα μισά, από τα οποία ψάχνει όλο τον κόσμο. Πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.